Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθούσε κανέναν, ούτε τους φορολογούμενους, ούτε τους επιχειρηματίες, ούτε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κύριε Μελαχρινέ, υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός είναι έτοιμος για αυτό το σύστημα το οποίο εσείς έχετε προαναγγείλει? Κοιτάξτε να δείτε, τα capital controls, εκτός από το σκληρό πρόσωπο, δημιούργησαν και κάποιες ευκαιρίες. Μία από αυτές τις ευκαιρίες ήταν η διάχυση του πλαστικού χρήματος στην αγορά. Ουσιαστικά, συμπολίτες μας που δεν είχαν ούτε μία χρεωστική κάρτα, πλέον έχουν μία χρεωστική κάρτα για να κάνουν μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με αυτήν. Είναι συνδεδεμένα όλα τα καταστήματα και επίσης τι θα γίνει με τις κάρτες και τις χρεώσεις που παίρνουν οι τράπεζες, που είναι ακόμα πολύ ψηλές σε σχέση με άλλες χώρες? Αντίστοιχα, αυτή η διάχυση στην χρήση του πλαστικού χρήματος, αυτή η διάχυση έχει παρατηρηθεί και στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις με ρυθμό μεγαλύτερο από ό,τι υπήρχε στο περασμένο διάστημα προσπαθούν να προμηθευτούν τουλάχιστον ένα POS για να μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές τις συναλλαγές. Σε σχέση με τις χρεώσεις, πράγματι οι χρεώσεις είναι υψηλές. Πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε το momentum, το θετικό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κοινοτική οδηγία η οποία περιορίζει την προμήθεια για τη χρήση του πλαστικού χρήματος στο 0,3% και στο 0,4%. Mm-hmm. Οπότε η κυβέρνηση το μόνο που έχει να κάνει είναι να ενσωματώσει αυτή την κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο για να προχωρήσουμε και να είναι και οι επιχειρηματίες ουσιαστικά ικανοποιημένοι σε σχέση με τις χρεώσεις που υπάρχουν ήδη. Είμαστε έτοιμοι, δηλαδή εμείς επιμένουμε, το ρωτάμε και το ξαναρωτάμε, γιατί αυτό είναι ένα μέτρο που λέγανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ότι το φέρνουν και δεν το φέρνανε. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό, μακάρι να γίνει, αλλά είμαστε έτοιμοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σχέδιο υπάρχει από το 2012 στα συρτάρια του Υπουργείου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω σχολιασμό γιατί δεν προχώρησε έως τώρα. Μάλιστα. Το θέμα να προχωρήσει τώρα, ναι. Ο κύριος Αλεξιάδης βέβαια είχε πει ότι μπορεί να δοθούν και άλλου είδους κίνητρα για να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τις κάρτες και να κινείται η αγορά με πλαστικό. Η λοταρία και όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, για να υποβοηθηθεί αυτή η δράση πρέπει να υπάρχει μία δέσμη από κίνητρα για τον κάθε ενδιαφερόμενο, είτε αυτός είναι ο φορολογούμενος, είτε είναι ο επιχειρηματίας, είτε είναι οι τράπεζες. Πρέπει όλοι να έχουν κάποιο κίνητρο για να βοηθήσουν στην καθολική εφαρμογή του μέτρου αυτού. Ωραία, πάμε γρήγορα, ναι. Γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στα μηνύματα για τις αλλαγές στο ε9, για τη διορθωτική. Θα υπάρξει πρόστιμο? Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόστιμο. Ο αναπληρωτής υπουργός, δείχνοντας άμεσα τα αντανακλαστικά σε αυτό το θέμα, προχωρά νομοθετική διάταξη με την οποία δεν θα υπάρχει η επιβολή του προστίμου για τροποποιητικές δηλώσεις στο ε9. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Μελαχρινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Για τα τέλη καυσίμων δεν είπαμε. Εντάξει, έχουμε τους ειδικούς εδώ, αλλά να ρωτήσουμε. Λοιπόν, έχει βουήξει ο τόπος εδώ για το θέμα των καυσίμων. Για την επιβολή τελών. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Πλέον έχει ξεκινήσει η καταβολή και η προμήθεια των σημάτων για το 2016. Ουσιαστικά όλοι γνωρίζουμε ότι προκαταβάλουμε τα τέλη κυκλοφορίας για την χρήση που έρχεται. Οποιασδήποτε αλλαγές θα έρθουν από 1η-1η του 2017. Αυτές θα κινηθούν σε δύο άξονες. Πρώτον, στη μείωση των τελών κυκλοφορίας, ναι, και στο αντιστάθμισμα, ώστε να έρθει ένα αντίστοιχο ποσό της μείωσης στα δημόσια ταμεία από μία μικρή αύξηση
στην φορολόγηση της βενζίνης. Συγγνώμη κύριε Μεραχρινέ, αν μπορώ να ρωτήσω κάτι, επειδή από το ρεπορτάζ που έχουμε είναι ότι από αυτή την αύξηση στα καύσιμα τα έσοδα μπορεί να αυξηθούν, θα έχει ένα στόχο γύρω στα 500 εκατομμύρια. Και επειδή από όσο γνωρίζω συνολικά τα έσοδα από τα τέλη είναι 1,1 δις. Θα υπάρξει δηλαδή μια μείωση στα τέλη που πληρώνουμε στο σήμα γύρω στο 45-50% ουσιαστικά. Τέτοιος είναι ο σχεδιασμός. Ουσιαστικά ναι, αυτός είναι ο βασικός σχεδιασμός. Το 1 δις, 1 εκατό που μαζεύεται στα δημόσια ταμεία κάθε χρόνο να περιοριστεί στο μισό από την προμήθεια των τελών κυκλοφορίας και το υπόλοιπο ποσό να έρθει στα δημόσια ταμεία μέσα από την κατανάλωση σε καύσιμα. Μάλιστα. Θέλει να σας ρωτήσει και ο κύριος Ανδρής. Και ο Γιώργος Ανδρής ο συνάδελφος. Να ρωτήσω εγώ κάτι, τι θα γίνει με τους 928.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας. Ουσιαστικά η στόχευση που έχει γίνει για τα τέλη κυκλοφορίας και αυτό που συζητάμε ότι θέλουμε να φέρουμε έχει να κάνει και με τους πολίτες μας που κυκλοφορούν κανονικά με τα αυτοκίνητά τους χωρίς να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Αλλά και να δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο σε πολλούς συμπολίτες μας που έχουν κάνει προσωρινή ακινησία στα αυτοκίνητά τους καταθέτοντας τις πινακίδες. Άρα κύριε Μελαχρινέ, είναι στα σχέδιά σας και αυτό που έχει ακουστεί ως σενάριο τέλη κυκλοφορίας με τον πίνα? Ναι, από το 2017 με τον καινούριο σχεδιασμό που υπάρχει για τα τέλη κυκλοφορίας θα είμαστε πολύ κοντά και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και ένα τελευταίο, εγώ αλλάζω λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Αλεξιάδη να λέει κάτι για ένα αναδρομικό φόρο για το 2015. Τι είναι αυτός ο φόρος? Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ο Υπουργός έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στην εφαρμογή φορολογικών διατάξεων που έχουν ψηφιστεί και ισχύουν ήδη. Για τα εισοδήματα του 2015 οι διατάξεις είναι συγκεκριμένες και είναι ήδη γνωστές σε όλους. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη, δεν υπάρχει κάτι έκτακτο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μελαχρινέ. Καλημέρα σας. Και ανήκει το περιουσιολόγιο το Δεκέμβριο. Εντάξει, για να κλείσουμε το πακέτο, τι είπε χθες ο κύριος Αλεξιάδης και να πάμε στο θέμα βέβαια από το 2017. Να κρατήσουμε την είδηση αυτή από το 2017 ναι, και μετά. Δεν το ξέρω.